Καλησπέρα σας. Συγχωρέστε με, δεν έχω συνηθίσει να μιλώ σε τόσο πλατή ακροατήριο. Ειδικά... Είμαστε καλά. Μιλώ μόνο μέσα από την τέχνη μου και με λόγια άλλων. Παρ' όλα αυτά, αφού μου ζητήθηκε, έγραψα κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την ιδιαιτερότητα της δουλειάς μου και τα πάθη μας. Είμαι ηθοποιός πάνω από 30 χρόνια. Βιοπορίζομαι αποκλειστικά από αυτό το επάγγελμα. Οι νεότεροι συνάδελφοί μου θα νομίζουν ότι αυτό το χρησιμοποιώ σαρκαστικά, το βιοπορίζομαι. Όμως όχι. Εγώ έζησα σε εποχές που αυτό το επάγγελμα ήταν επάγγελμα και όχι χόμπι. Τα δεινά μας ξεκινούν αμέσως από την εκπαίδευση, από το καθεστώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Με δραματικές σχολές σε αμφισβήτηση, αδιαβάθμιτες, αφού δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν μπορεί να δώσει διπλώματα. Έτσι, βγάζουν ουσιαστικά ανειδίκευτους εργάτες που συμβάλλουν στην ανεργία του χώρου. Σύντομα θα σας πω ότι ήδη συζητούν να σύρουν τους απόφοιτους μετά το 1993, να καλύψουν και το τέταρτο έτος σπουδών, προκειμένου να τους δώσουν τα πτυχία. Παράλληλα, κοντεύουμε δεκαετία που δεν έχουμε σύμβαση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ηθοποιοί που δεν δραστηριοποιούνται σε κρατικά θέατρα, στη μεγάλη τους πλειονότητα συμβιβάζονται με το καθεστώς των ποσοστών ή της ορομισθίας. Για πρόβες, βέβαια, δεν το συζητάμε. Διδάσκω χρόνια σε δραματικές σχολές και το φέρω βαρέως που παραδίνουμε στους νεότερους συναδέλφους αυτό το χάος. Τα τελευταία 2 χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, μας τσάκισαν, ειδικά εμάς, τους καλλιτέχνες, και καλλιτεχνικά και οικονομικά, όμως είναι περισσότερο από σαφές ότι τόνωσαν τη συλλογική αλλά και τη συνδικαλιστική μας συνείδηση. Το σωματείο μας ενδυναμώθηκε. Πολλοί ηθοποιοί αποφάσισαν να συνταχθούν στις γραμμές του, κυρίως νεότεροι συνάδελφοι, που αν καταφέρουμε να τους κρατήσουμε, θα δώσουν νέα δυναμική στις διεκδικήσεις μας. Τα 2 αυτά χρόνια διεκδικήσαμε και εν πολλοίς κερδίσαμε την επιβίωσή μας με επιδόματα που μας ελέησε η πολιτεία. Σημαντικό, αλλά δεν μας φτάνει. Τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε τα ουσιαστικά που θα αποτελέσουν τη βάση της εξέλιξής μας. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει κατανοητό από όλους μας, από όλη την κοινωνία. Ως καλλιτέχνη συμμετέχω ενεργά σε 3 συγγενή σωματεία των ηθοποιών, των τραγουδιστών και των μεταγλωτιστών. Παντού υπάρχουν αναμοχλεύσεις και διεκδικήσεις που την ίδια στιγμή, ακόμα και αν εξυπηρετηθούν, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν ούτε την αύξηση του πληθωρισμού. Είναι σαφές ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε. Έχουμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα. Και τώρα είναι η χρυσή μας ευκαιρία. Πρέπει να ξαναχτίσουμε εργασιακή συνείδηση, που μας τη στέρισε η καταβαράθρωση κάθε είδους δικαιώματός μας. Παράλληλα, είναι η ώρα να χτίσουμε καλλιτεχνική συνείδηση. Η τέχνη μας και κάθε είδους τέχνη δεν μπορούν να ορίζονται από την άρχουσα τάξη ή την κυρίαρχη ιδεολογία. Ευχαριστώ. Τα ιδρύματα πολιτισμού, η πολιτιστική μας βιομηχανία και όσοι έχουν συρθεί καλύτερα σε θέσεις εξουσίας, μοιράζουν πιστοποιητικά μετριότητας κατά βούληση. Κανείς πια αβοήθητος με αναξιοπρεπείς όρους εργασίας, οικονομικούς ή άλλους. Ο χώρος της τέχνης, η κοινωνία μας γενικότερα, κλειδωνίζεται αυτή τη στιγμή από κινήματα όπως το MeToo. Και χώροι που μαστίζονται από την ανήθικη άσκηση της εξουσίας, όπως ο δικός μας, οφείλουν να ορθώσουν το καλλιτεχνικό, δηλαδή το ηθικό τους ανάστημα. Ο πολιτισμός δεν πρέπει να ιτηθεί. Σας ευχαριστώ.